Εδώ βλέπουμε και τη σύνθεση της Παναχαϊκής. Και ο Μπαξεβάνος κατέβασε το Σούλι, Τσαλεπίδη, Πατάπη, χωρίς εκπλήξεις. Πολύμο δεξιά, αριστερά, Σταμόπουλο στην άμυνα. Η Τζόγλου, Νινάρδο, τα αμυντικά, Χαφ, Κολ πίσω από τους επιθετικούς. Δεξιά, Μαυρίας, αριστερά, Σιατραβάνης και στην κορυφή. Ο πρώτος σκόρ της ομάδας με 4 τέρματα. Ο Μωραΐτης, 3 έχει και ο Σιατραβάνης. Ο Μαυρίας έχει βάλει 2 στο προηγούμενο παιχνίδι που κάπως σώροψε την εντός έδρας ήττα από τα Χανιά. 3-0 επί του Απόλλωνα Πόντου στην Καλαμαριά. 2 γκολ έβαλε ο Μαυρίας και ένα ο Σιατραβάνης στο προηγούμενο παιχνίδι της έναντι αγωνιστικής. Και εδώ είναι η σύνθεση του Απόλλωνα και η διάταξη Αναγνωστόπουλος στο τέρμα. Κύρια Ζησόπουλος στο center back. Γκίνο, ένας πρώην παίκτης της Παναχαϊκής, δεξιά, αριστερά, Βιτλής. Λαγός Αγρόδημος, βγαίνουν οι δύο ομάδες, τα αμυντικά χαφ. Καραγκούνης, Μπαστιάνος και Μπεντινέλη πίσω από τον... την αιχμή του τώρα τους, στην επίθεση τον Βουό. Και Μπαστιάνος που ανοίγεται με χώρο τώρα ο Απόλλωνας. Ωραία η πάσα για τον Μπεντινέλη, αλλά προλαβαίνουν γρήγορα και διορθώνουν ο Μπεντινέλη. Ανοίγεται ο Σταμόπουλος, τον βλέπει ο Αργεντινός, πετάει μια διαγώνια μακρινή παλιά. Ο Μπαστιάνος μπροστά του, ωραία. Και ο Σιατραβάνης το σουτ, out. Η εξέδρα της Παναχαϊκής. Σε ένα ντέρμπι που θυμίζει παλιά πρώτη εθνική. Εκεί που είναι μόνο ο Ιντζόγλου και Κολ. Ωραία, περνάει στο Λινάρδο, Μωραΐτης. Ο Κολ. Ένα σουτ με περένταση ο Αναγνωστόπουλος. Αυτή είναι η πρώτη καλή τελική. Ξανά η Παναχαϊκή με τον Κολ. Πολύμος στη σέντρα του. Χαμηλά ο Ζησόπουλος έδιωξε. Ο Μαυριάς ένα σουτ άστοχο. Σιατραβάνη. Λινάρδος. Τώρα ο Σιατραβάνης με τον Κίνο που κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους τον παραλίγο Μωραΐτης. Ο Αναγνωστόπουλος έκανε μια εξαιρετική επέμβαση. Παναχαϊκή. Ξανά εδώ. Ο Κολ ήταν αυτός που έκανε το απευθείας πλασέ. Είχε ο Μωραΐτης. Απόλλωνας προσπαθεί να παίξει χαμηλά και να πιέσει. Συνδυασμός, ωραίος Καραγκούνης. Κακό το τελείωμά του. Καλός όλος ο συνδυασμός, αλλά ο Καραγκούνης. Σιατραβάνης έτοιμος να εκτελέσει. Περνάει από όλους και η μπάλα είναι μέσα. Δεν μπόρεσαν οι απολωνιστές να τη βγάλουν. Το φάουλ του Σιατραβάνη, 1-0 για τον Απόλλωνα στο 37ο λεπτό. Η Παναχαϊκή προηγείται λοιπόν στο 37 με αυτό το απευθείας χτύπημα φάουλ του Σιατραβάνη. Ευνηδιάστηκε όλη η άμυνα του Απόλλωνα. Άναυδος ο Παπαδόπουλος, εδώ, ουσιαστικά είναι αυτό γκολ από τα πόδια του Βιτλή. Δεν έχει ευθύνη και ο Αναγνωστόπουλος που ευνηδιάστηκε από την πορεία της μπάλας. Διάρκεια του πρώτου μέρους πολύ καλά και κλείνει τους χώρους. Βιτλής τώρα μια ατομική προσπάθεια, φτάνει στον Βουό, Βουό η ευκαιρία. Ο Σούλης είναι αυτός που δεν θα μπορέσει. Αλλά υπάρχουν πολλά κορμιά στη συνέχεια και για τον Καραγκούνη. Έχει γίνει πέναλτι. Όχι. Ξανά η προσπάθεια του Βιτλή. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Περνάει στο Βουό, η προσπίση του Βουό. Ο Σούλης εξαιρετικά πέφτει στα πόδια του. Ούτε ο Καραγκούνης θα μπορέσει και ούτε ο Μπεντινέλης στη συνέχεια. Δίνει out. Ειρήνη. Υπάρχουν παρατηρήσεις από τον διαιτητή προς τον πάγκο του Απόλλωνας Γκρίνης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την προηγούμενη φάση. Εδώ είναι καθαρή πέναλτι. Ναι, εδώ είναι καθαρό το τέτοιο, το κόψαμε αυτό. Είδα και εγώ τώρα στην επανάληψη. Μπεντινέλη, ανοίγει στο Βιτλή. Μπαστιάνος Βουό, περιμένει πάσα, πάσα στο Μπαστιάνο, που δεν είναι offside, το σουτ ο Σούλης διώχνει. Το κεφάλι ο Καραγκούνης, Σταμόπουλος, καλύτερη θέση. Ένα μπέρδεμα εκεί με τον Τσελεπίδη. Θα χάσουν Καραγκούνης, θα μπει στην περιοχή. Με υπερένταση ο Τσελεπίδης άλλη μια. Και Μπαστιάνος γρήγορος, ρυθμός στο παιχνίδι.
Να δούμε την προηγούμενη φάση εδώ με τον Καραγκούνη και την εξαιρετική επέμβαση του Τσελεπίδη. Ακούτε και την παιδική εξέδρα πως έχει ανεβάσει ρυθμούς. Μαυριάς το σούτ στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Λαγός. Μπλάζιτς. Βιτλής το σούτ, περνάει έξω από τα καρέ. Λαγός με το κεφάλι για τον Βουό. Προς τα πίσω ο Ιβοριανός. Πεντινέλη προσπαθεί ο Βουό. Τώρα τέτα τέτο, η Ρίτιερ προσποίησης 1-1. 1-1. Αυτό είναι το γκολ με το οποίο θα γιορτάσει ίσως τα γενέθλιά του απόψε ο Αργεντινός. Στο 71 ο Απόλλωνας βρίσκει τον γκολ της σοφάρισης. Εδώ Βουό. Ο Πολύμος δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Ο Βουό έδωσε τον Ιρίτιερ. Μια προσποίηση και το πλασέ για το 1-1. Βουό χρεώνεται με την assist, πετάει τώρα στον Μπεντινέλη. Μπεντινέλη, άλλο ένα σούτ κόντρα, ο Σούλης. Αυτή τη φορά μπλοκάρει. Μπεντινέλη, που βρίσκει περισσότερους χώρους από τα πλάγια με τον Ιρίτιερ. Ιρίτιερ συγκλίνει στην περιοχή. Μπλάζιτς έχει χώρο και χρόνο για σούτ. Είναι 1-2 για τον Απόλλωνα. Οι δύο αλλαγές του Νίκου Παπαδόπουλου, ο Χαβιέ Ιρίτιερ και ο Μάρκο Μπλάζιτς, ανατρέπουν το σκορ στο 75ο λεπτό. Ξανά εδώ. Από ασίστ του Ιρίτιερ. Εξαιρετικό το σούτ του Μπλάζιτς, εκεί που δεν μπορούσε ο Σούλης να κάνει τίποτα. 1-2. Εδώ πέρα έχουμε και μια μικρή διακοπή του ηλεκτρικού. Έχει πέσει τάση, σβήσανε, έπεσε τα ρεύμα στο κήπεδο της Παναχαϊκής. Κόφσκι δεν θα μπορέσει, Βιτλής. Και πάλι για τον Ιρίτιερ. Ο Αργεντινός έχει κάνει άνω κάτω όλη την ομάδα της Παναχαϊκής από τότε που μπήκε. Συγκλίνει σούτ, δοκάρι από την επέμβαση του Σούλη. Σωτήρια επέμβαση. Κόλ έχει κερδίσει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Εδώ ξανά, Χαβιέ Ιρίτιερ. Δεν το παρακολουθεί κανείς, εξαπολύει το σούτ. Εξαιρετική επέμβαση του Σούλη. Είναι και η ένδειξη από τον τέταρτο διαιτητή. Στον Αστράγαλο. Πιθανότατο διάστρεμα στον Αστράγαλο, όπως ένα σούτ εντωμεταξύ. Και ο Μπεντινέλη. Μπεντινέλη κατά μέτωπο. Πάει τέτα τέτο, Μπεντινέλη θα τελειώσει. Αυτό είναι πέναλτι. Στις καθυστερήσεις από αυτή την προσπάθεια του Μπεντινέλη. Μπήκε μέσα, τους κέρδισε όλους, απέφυγε και τον Σούλη. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Σούλης εκεί. Ξανά η προσπάθεια του Μπεντινέλη. Απέφυγε και τον Σούλη. Δεν μπορούσε κάτι να κάνει ο τροματοφύλακας της Παναχαϊκής. Εκτελείται το πέναλτι. 1-3 για την Παναχαϊκή. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μάρκο Μαρκόφσκι θα βάλει και αυτό στο όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Και αμέσως το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης. Ξανά εδώ Μαρκόφσκι εκτέλεσε εκεί που δεν έπεσε από την άλλη μεριά ο Σούλης. 1-3 λοιπόν. Παναχαϊκή που ξεκίνησε πολύ καλύτερα το παιχνίδι, είχε τον έλεγχο και τις ευκαιρίες του αγώνα, είχε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Σιατραβάνη στο 37. Οι αλλαγές των Ιρίτιερ και Μπλάζιτς τα γύρισαν όλα για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ιρίτιερ πέτυχε το 1-1 στο 71, έδωσε τον γκολ στον Μπλάζιτς στο 75 για το 1-2 και ο Μπεντινέλη με ατομική ενέργεια κέρδισε το πέναλτι και η εκτέλεση του Μαρκόφσκι για το 1-3 στο τέλος του αγώνα. Ειρήνη Μαραγκού, έχεις τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Δίπλα μου ο Νίκος Παπαδόπουλος, coach, μια σημαντική νίκη, νίκη με ανατροπή. Κλείνεται τη χρονιά με το καλύτερο τρόπο. Πού κρίθηκε στην υπομονή και στις εύστοχες αλλαγές που κάνατε? Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική νίκη, γιατί μετά τα δύο αποτελέσματα που είχαμε η ομάδα είχε πολύ πίεση και έμεινε πίσω από την κορυφή. Για μας ήταν επιβεβλημένη νίκη για να κλείσουμε τη σεζόν έστω με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι πρέπει να χαρούμε αυτή τη νίκη. Σίγουρα όμως πρέπει να προβληματιστούμε με κάποια αποτελέσματα που είχαμε σαν ομάδα, γιατί δεν τα αξίζουμε να τα έχουμε. Όπως μέσα στο Καραϊσκάκι και με τον Απόλλων Λάρισσας. Η αντίδραση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί παίξαμε ποδόσφαιρο. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την ηρεμία, ο αντίπαλος μας πρέσαρε ψηλά και δεν είχαμε την ηρεμία να παίξουμε ποδόσφαιρο από πίσω. Νομίζω ότι και οι αλλαγές μας βοήθησαν πάρα πολύ, και ο Μπλάζης και ο Ιριτιέρ. Σημαντική νίκη, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε προσιλωμένοι στον προορισμό μας, γιατί ο προορισμός μας είναι να πάμε καλά στα play-off και εκεί θα κριθούν όλα. Στόχος η άνοδος. Μόνο η άνοδος, αλλά αυτό θα κριθεί στα play-off με καλές ομάδες στην κατηγορία, με δύσκολο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι με ηρεμία και υπομονή και πίστη και θετική ενέργεια προς όλους, πολύ σημαντικό να έχουμε θετική ενέργεια προς τους ποδοσφαιριστές, να τους βοηθάμε καθημερινά για να βγάζουν τον καλό τους εαυτό μέσα στο γήπεδο και να μην έχουν άγχος. Σας ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές. Ειρήνη Μαραγκού με τον Σπύρο Μπαξεβάνο, έχεις το λόγο. Κύριε Μπαξεβάνο, η Παναχαϊκή ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να προηγηθεί. Τι άλλαξε στο δεύτερο και δεχτήκατε 3 γκολ? Όπως είπατε, η εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου δεν ήταν αυτή που έπρεπε για μια ομάδα όπως εμείς. Στο πρώτο ημίχρονο είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Στο δεύτερο, ειδικά μετά τον τρόπο που δεχθήκαμε τον πρώτο γκολ, νομίζω ήρθε μια κατάρρευση στην ομάδα μας. Σταματήσαμε να πιστεύουμε, σταματήσαμε να έχουμε αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν εύκολα για την ομάδα του Απόλλωνα. Τι σημαίνει αυτή η ήττα στο στόχο που έχετε και ότι δεν εκμεταλλευτήκατε για ακόμα μια φορά το γήπεδό σας? Εντάξει, σίγουρα ξέραμε ότι παίζαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως είναι ο Απόλλων, ο οποίος ο μοναδικός στόχος που έχει είναι η ομάδα να βγει στην κατηγορία, έτσι. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Χάσαμε τη μάχη, αυτό πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά και όλοι, ότι μπορεί να χάσαμε μια μάχη, ο πόλεμος συνεχίζεται. Υπάρχει ένας ολόκληρος γύρος ακόμα, ένα παιχνίδι ακόμα μέχρι να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Η ομάδα πρέπει να τα καταφέρει να μπει μέσα στα play-off της άνοδου. Αυτό δεν αλλάζει κάτι άλλο από τους στόχους της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς με σειρά μας την Ειρήνη Μαραγκού.